Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα τροπή στη δίκη για το σκάνδαλο Κοσκοτά μετά την αποκάλυψη του κυρίου Καμάρα ότι γνώριζε πως τα 650.000 μάρκα του κυρίου Λούβαρη χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά διαμερίσματος στο Λονδίνο και όχι για να πληρωθούν τα νοσήλια του κυρίου Παπανδρέου στο Χέρφιλντ. Η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει ανεξήγητη τη στάση του κυρίου Καμάρα και τονίζει πως κανένα μέλος της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε γνώση την εποχή εκείνη της πληροφορίας, την οποία είχε τότε ο Επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης. Το Πασόκ αναφέρει πως το δεδομένο είναι ένα, τα στοιχεία ήταν γνωστά πριν τις παραπομπές και απεκρύβησαν επιμελώς. Δεν τίθεται θέμα αποχώρησης των βουλευτών κατηγόρων από τη δίκη για το σκάνδαλο Κοσκοτά, δήλωσε χθες στην ελληνική τηλεόραση ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αριστεράς, κ. Φώτης Κουβέλης. Κρίσιμες εξελίξεις στο ριζοσπάστη. Παραιτήθηκαν χθες ο διευθυντής της εφημερίδας κ. Καρτερός και ο γελιογράφος Στάθης, αρνούμενοι να δεχθούν την εποπτεία του κ. Ορέστη Κολοζό. Νέα ταλαιπωρία για τους Αθηναίους από την ερχόμενη Τρίτη, αφού οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες επαναλαμβάνουν τις στάσεις εργασίας τους. Στάσεις εργασίας λοιπόν θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη και την Τετάρτη από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ στη λήξη της βάρδιας. Την Πέμπτη τα λεωφορεία θα κινητοποιηθούν από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Τέλος την Παρασκευή τα λεωφορεία δεν θα κινηθούν από τις 5 το πρωί έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα. Δήμερη περιοδία αρχίζει σήμερα στα Χανιά ο πρόεδρος του Πασόκ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου. Θα παραστεί στο μνημόσυνο των Βενιζέλων στο Ακροτήρι και θα μιλήσει σε συναιστίαση της τοπικής οργάνωσης του Πασόκ στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο αρχηγός του Πασόκ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, αναμένεται να αναφερθεί και στο θέμα της δίκης. Στη Μυτιλήνη θα βρίσκεται η Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Αλέκα Παπαρίγα. Με επίσημη δοξολογία στη Μητρόπολη της Αθήνας και την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος θα εορταστεί αύριο η επέτειος της 25ης Μαρτίου. Γιορτάζεται σήμερα όμως η επέτειος του Κιλελέρ. Διοργανωτές οι Πασεγιές, η Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και η Ομοσπονδία Αγροτικών Δημοκρατικών Συλλόγων. Μηνύματα για την επέτειο του Κιλελέρ απίθυναν ο Υπουργός Γεωργίας κ. Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Πρόοδου, η Ελληνική Αριστερά, το Νέο Αριστερό Ρεύμα, ο Πρόεδρος της ΕΔΙ κ. Ιωάννης Ζήτρης και η Γενική Συνομοσπονδία Εργάτων Ελλάδος. Το αίμα δυστυχώς κύλησε και πάλι στην άσφαλτο. 12 νεκροί και 52 τραυματίες είναι έως τώρα απολογισμός από την έξοδο του εορταστικού τριήμερου. Και να περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξωτερική είδηση. Κοινή συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο παρεχώρησαν μετά το πέρας των διήμερων συνομιλιών τους οι πρόεδροι των ΗΠΑ κ. Τζορτζ Μπους και της Τουρκίας Τουρκού Τοζάλ. Οι δύο άντρες είπαν ότι οι συνομιλίες τους ήταν φιλικότατες και επικοδομητικές και κάλυψαν κυρίως τις μεταπολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο. Ο κ. Μπους είπε ότι μετά τη στεναρή θέση της Τουρκίας στα γεγονότα των τελευταίων μηνών, η χώρα αυτή πρόκειται να αναλάβει σημαντικό ρόλο για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής. Οι δύο άντρες αναφέρθηκαν ελάχιστα στο Κυπριακό. Ο κ. Μπους είπε ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κ. Χαβιέ Πέρες Δε Γκουέγερ, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος, αφού επανέλαβε τις θέσεις της χώρας του, ότι δηλαδή το Κυπριακό δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο τα τελευταία 17 χρόνια, δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι δύο κοινότητες θα κατορθώσουν τελικά να ζήσουν υποκαθεστώς πλήρους ισονομίας. Και να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη ενημέρωσή σας με δύο λόγια για το σημερινό καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα στην Αττική η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς, η θάλασσα στο Σαρονικό και το Νότιο Ευωϊκό θα είναι λίγο ταραγμένη και η θερμοκρασία στην πόλη της Αιγίνας θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.